Αν και Παναθηναϊκών αισθημάτων, ο Ολυμπιακός κέρδισε πριν από λίγο και πάει στον τελικό της Ευρωλίγκα. Οπότε στην Ευρώπη πάμε καλά και πρέπει να το πανηγυρίσουμε ανεξάρτητα από το τι ομάδα είμαστε. Θα πάμε καλά όμως και στα υπόλοιπα. Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, θέλω να ευχαριστήσω τους διοργανωτές του συνεδρίου για την ευγενική πρόσκλησή τους. Είναι πράγματι η τέταρτη φορά που μιλώ από αυτό το βήμα. Η πρώτη φορά όμως με την ιδιότητα του Πρωθυπουργού. Και είναι χαρά μου κάθε φορά να συμμετέχω σε αυτόν τον ετήσιο οικονομικό θεσμό, σε αυτό το οικονομικό φόρουμ που κάθε χρόνο δίνει τη δυνατότητα να ακουστούν και να συζητηθούν διαφορετικές πολιτικές και οικονομικές αντιλήψεις. Διαφορετικές σε ένα πλουραλιστικό βήμα διαλόγου. Αντιλήψεις που ορίζουν τις γραμμές του δημόσιου διαλόγου τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μιλάμε για πολιτικές και οικονομικές αντιλήψεις που δεν προέρχονται από ασκήσεις σε συνθήκες εργαστηρίου των οικονομολόγων, αλλά ορίζονται από τις καταστατικές κοινωνικές αντιθέσεις που είναι εγγενείς σε όλες τις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες. Στην πραγματικότητα, οι πολιτικές και οικονομικές αυτές αντιλήψεις συνέχονται από ιδεολογικές παραδοχές που είναι εξορισμού μη συμβιβάσιμες. Υποχρέωση λοιπόν της πολιτικής και της συντεταγμένης, της πολιτικής ηγεσίας και της συντεταγμένης πολιτείας είναι αυτό το παράδοξο να το επιλύει με τον πιο αποτελεσματικό κάθε φορά τρόπο. Διότι είναι η πολιτική σε τελευταία ανάλυση που θα ορίσει σε κάθε στιγμή το τι είναι δίκαιο και το τι είναι άδικο. Τι είναι θεμητό και τι αθέμητο. Τι είναι εφικτό και τι ανέφικτο. Επί μία πενταετία στην Ελλάδα η πολιτική των παλιών κομμάτων εξουσίας απέτυχε παταγωδώς να βγάλει τη χώρα από την κρίση. Δεν κατάφερε να συνδυάσει και να συνθέσει τις διαφορετικές κοινωνικές προσδοκίες ελληνικής κοινωνίας και των τμήματων της. Δεν κατάφερε να δημιουργήσει μια ανθεκτική ιδέα για την κοινωνική δικαιοσύνη και να ορίσει βιώσιμες συντεταγμένες για τη μελλοντική προοπτική της χώρας. Αντίθετα, επέλεξε να συνταχθεί με τις πιο ακραίες και μεροληπτικές ιδέες, με τις πιο ακραίες και μεροληπτικές δυνάμεις σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να υλοποιήσει μια σκληρότατη πολιτική λιτότητας ενάντια στην τεράστια πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας. Κυριάρχησε στο εσωτερικό αυτής της πολιτικής ελίτ, με την στήριξη φυσικά των οικονομικά ισχυρών, η ιδέα ότι την κρίση στην Ελλάδα την προκάλεσαν τα κοινωνικά δικαιώματα των εργαζομένων και των συνταξιούχων, την κρίση στην Ελλάδα την προκάλεσε ο υπέρογκος δημόσιος τομέας, οι αγκυλώσεις σε προστατευτικές πολιτικές. Πάνω σε αυτή τη βάση, πάνω σε αυτή τη στρεβλή, επιτρέψτε μου, βάση, στήθηκε ολόκληρος ο μηχανισμός αναδιάρθρωσης της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας, που τα 4-5 προηγούμενα χρόνια ονομάστηκε μνημόνιο. Κυρίες και κύριοι, το μνημόνιο δεν ήταν απλώς ένα οικονομικό λάθος, ένα κακό πρόγραμμα, μία παραδρομή. Το μνημόνιο ήταν η συνειδητή επιλογή να φορτωθούν τα βάρη της οικονομικής κρίσης που προκλήθηκε από τις ανισορροπίες του χρηματοπιστωτικού συστήματος και επιδεινώθηκε από τις εγγενείς παθογένειες του ελληνικού κράτους και της ελληνικής οικονομίας, να φορτωθούν αυτά τα βάρη στις πλάτες της μισθωτής εργασίας, στις πλάτες των συνταξιούχων, της αυτοαπασχολούμενης μεσαίας τάξης και των μικρών επιχειρηματιών. Στην πραγματικότητα το μνημόνιο δεν ήταν τίποτα άλλο παρά η προσπάθεια να υπερβεί η χώρα την κρίση και το αδιέξοδό της μέσω μιας πρωτοφανούς εκαθάρισης δικαιωμάτων, μέσω μιας πρωτοφανούς εκαθάρισης επιχειρήσεων που θα έθεταν τη βάση για μια νέα κεφαλαιακή συσσόρευση με πολύ χειρότερους όρους για την κοινωνική πλειοψηφία. Ήταν φυσικά δεδομένο και αναμενόμενο ότι αυτή η πολιτική, αργά ή γρήγορα, θα οδηγούσε σε μια μακροχρόνια ύφεση, που ήταν όμως
καταρχήν επιθυμητή από τους εμπνευστές του μνημονίου. Ήξεραν πολύ καλά τι έκαναν και παρόλα αυτά το έκαναν. Αυτή είναι, αν θέλετε, και η φόρμουλα του απίστευτου κινησμού τους. Στα χρόνια λοιπόν του μνημονίου οι κοινωνικές ανισότητες στην Ελλάδα εκτινάχθηκαν. Η Ελλάδα είναι στις πρώτες θέσεις στους δείκτες κοινωνικής ανισότητας σε όλη την Ευρώπη. Η ανεργία τριπλασιάστηκε. Οι μισθοί καταποντίστηκαν, οι συντάξεις υπέστησαν δραματικές περικοπές. Ενώ το κοινωνικό κράτος σχεδόν κατέρευσε. Οι μόνοι που δεν υπέστησαν ζημιές όμως μέσα σε αυτή την πενταετία της τραγωδίας για την ελληνική κοινωνία και οικονομία. Οι μόνοι που δεν υπέστησαν ζημιές ήταν οι Έλληνες πλούσιοι. Αυτοί που έβγαλαν τα χρήματά τους στο εξωτερικό έγκαιρα, αυτοί που συνήθιζαν να φοροδιαφεύγουν και τα χρόνια της ανάπτυξης και δυστυχώς συνεχίζουν να φοροδιαφεύγουν μέχρι σήμερα. Σύμφωνα με έρευνα της Credit Suisse, το 10% των πλουσιότερων Ελλήνων διαχειρίζεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε το 56% του εθνικού πλούτου. Η πολιτική και η οικονομική αυτή καταιγίδα που γνώρισε η πατρίδα μας ένα πράγμα άφησε ακλόνητο στη θέση του. Το πελατειακό και διεφθαρμένο κράτος που στήριζε την πολιτική και οικονομική ελίτ της χώρας. Ή μάλλον για να είμαστε ακριβείς, δεν το άφησε απλά ακλόνητο στη θέση του, αλλά το οδήγησε σε ακόμα χειρότερες πρακτικές. Καμιά από τις υποτιθέμενες μεταρρυθμίσεις του μνημονίου δεν βελτίωσε τον φοροεισπρακτικό μηχανισμό που κατέρευσε παρά τον υπερβάλλοντα ζήλο κάποιων φωτισμένων αλλά και δικαιολογημένα φοβισμένων υπαλλήλων. Καμιά υποτιθέμενη μεταρρύθμιση δεν τα έβαλε με το περιβόητο τρίγωνο της διαπλοκής που στήθηκε στη χώρα μας χρόνια τώρα και πριν από την κρίση μεταξύ της πολιτικής ελίτ, των μηντιαρχών και των τραπεζών. Καμιά μεταρρύθμιση δεν βελτίωσε την λειτουργία και την αποτελεσματικότητα της κρατικής μηχανής που έχει μάθει να λειτουργεί ώστε να εξυπηρετούνται ιδιωτελή συμφέροντα και όχι το κοινό καλό. Ήταν ακριβώς αυτή η κατάσταση, η αδυναμία δηλαδή δικαιολόγησης αυτής της ακραίας πολιτικής, η αδυναμία εκπόνησης ενός πιστικού λόγου που να μετατρέπει το ιδιωτελές συμφέρον των ελίτ σε συμφέρον ολόκληρης της κοινωνίας, που σας έφερε εδώ εμένα απέναντί σας την τέταρτη φορά στο συνέδριο των Economist να σας ομιλώ με την ιδιότητα του Πρωθυπουργού και όχι με αυτήν του αρχηγού της αντιπολίτευσης. Και ξέρετε γιατί? Διότι μπορείς να κοροϊδεύεις πολλούς για λίγο καιρό, αλλά και λίγους για πολύ καιρό, δεν μπορείς όμως να τους κοροϊδεύεις όλους για πάντα. Κυρίες και κύριοι, οι εκλογές της 25ης του Γενάρη έδωσαν σε μια κυβέρνηση, όπως την αποκαλέσαμε από την πρώτη στιγμή, με στόχο την κοινωνική σωτηρία και την οικονομική ανόρθωση, έδωσαν μια ξεκάθαρη εντολή. Την αλλαγή της πολιτικής του μνημονίου που εξόντωσε την ελληνική οικονομία και την έφερε και έφερε την πλειοψηφία του ελληνικού λαού στα πρόθυρα της απελπισίας. Η νέα κυβέρνηση φέρει μια εντελώς διαφορετική αντίληψη για τον τρόπο που πρέπει να οργανωθεί η ελληνική οικονομία και κοινωνία. Μια εντελώς νέα αντίληψη για τις προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέξουν ώστε να οδηγηθούμε σε μια πορεία βιώσιμης ανάπτυξης που θα μειώνει και δεν θα αυξάνει τις ανισότητες. Γιατί αν είναι η ανάπτυξη απλώς να αναπαράγει την υπάρχουσα κατάσταση πραγμάτων, αφήνοντας άθικτη την κοινωνική ψαλίδα ή ακόμα και επιδεινώνοντας τους κοινωνικούς διαχωρισμούς, τότε κάτι πηγαίνει πολύ στραβά στο βασίλειο της Ευρώπης. Αυτή λοιπόν η εντολή να αλλάξουμε τα πράγματα στη χώρα, αυτήν την εντολή υλοποιούμε κάθε μία από τις πρώτες 100 μέρες και αυτή τη νέα αντίληψη φέρνουμε
στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου της γερασμένης Ευρώπης. Νομοθετούμε και διαπραγματευόμαστε στο όνομα της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας που μας εμπιστεύεται, αλλά ταυτόχρονα και στο όνομα μεγάλων αξιών και οραμάτων, στο όνομα της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ανάπτυξης και της προώθησης της ισότητας, γιατί η ισότητα είναι ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους της Ενωμένης Ευρώπης που δεν πρέπει να τον αφήσουμε να διαβρωθεί από όσους επιμένουν να μιλάνε μόνο στο όνομα της ελευθερίας, ξεχνώντας την προϋπόθεση που κάνει την ελευθερία όλων εφικτή. Και ποια άλλη είναι αυτή η προϋπόθεση εκτός από την ισότητα? Νομοθετούμε λοιπόν και διαπραγματευόμαστε ταυτόχρονα με πηξίδα τα συμφέροντα και τις προσδοκίες αυτής της κοινωνικής πλειοψηφίας, των μισθωτών στρωμάτων και της μεσαίας τάξης που καταρακώθηκε κοινωνικά και ηθικά στα 4 χρόνια της μνημονιακής επέλασης. Και στόχος μας είναι να οικοδομήσουμε ξανά μία εκδοχή της κοινωνικής δικαιοσύνης που θα μετατρέψει την ελληνική και την ευρωπαϊκή κοινωνία από άθροισμα μεμονωμένων ανθρώπων σε μια πραγματική κοινότητα. Στόχος μας είναι να ξαναδώσουμε στην πολιτική το αρχικό της νόημα, ώστε να είμαστε αποτελεσματικοί ως προς τον τελικό σκοπό που όλοι μας συμμεριζόμαστε, μιας βιώσιμης δηλαδή εκδοχής του κοινωνικού συμφέροντος που δεν θα τροφοδοτεί εντάσεις και θα απελευθερώνει το δυναμικό των ανθρώπων με προοπτική την ευημερία. Νομοθετούμε και διαπραγματευόμαστε μέσα σε ένα περιβάλλον όμως πρωτοφανώς δυσμενές. Σε ένα πρωτοφανώς δυσμενές οικονομικό περιβάλλον πορευόμαστε, θα έλεγα, σε ναρκοθετημένο έδαφος, στο ναρκοθετημένο έδαφος που με επιμέλεια προετοίμασε η απελθούσα κυβέρνηση των υποστηρικτών του μνημονίου. Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι είναι σύνηθες όσοι αναλαμβάνουν σε αυτόν τον τόπο να λένε ότι παρέλαβαν καμένη γη. Μόνο πως στην περίπτωσή μας αυτό δεν αποτελεί πλεονασμό, αλλά μετριοπάθεια. Δεν παραλάβαμε απλά και μόνο καμένη γη. Δεν παραλάβαμε απλά και μόνο μια χώρα σε πλήρη αδυναμία λειτουργίας. Παραλάβαμε μια χώρα με διαπιστωμένη από την προηγούμενη κυβέρνηση την αδυναμία καταβολής μισθών και συντάξεων 1 μήνα μετά τις εκλογές, τον Φλεβάρι του 2015. Σε αντίξωες συνθήκες καταφέραμε να κρατήσουμε όρθια τη χώρα, καταφέραμε να έχουμε πλήρως διασφαλισμένη την ομαλή λειτουργία του κράτους και την δυνατότητα να ανταποκρινόμαστε πλήρως στις υποχρεώσεις του κράτους, ενώ ταυτόχρονα δίνουμε και αυτή τη μεγάλη μάχη μιας σκληρής διαπραγμάτευσης με τους εταίρους. Και όχι μονάχα αυτό, αλλά παρά τις συνθήκες της χρηματοδοτικής πίεσης, ασφυξίας θα λέγε κανείς, και παρά το γεγονός ότι η πλειοψηφία των μέσων ενημέρωσης αναπαράγει καθημερινά τρομολαγνικά σενάρια περί χρεοκοπίας κάθε δεύτερη μέρα, παρά το γεγονός αυτό η εμπιστοσύνη των πολιτών όχι μόνο δεν μειώθηκε, αλλά αυξήθηκε. Γι' αυτό και καταγράφηκε σημαντική αύξηση των εσόδων στα δημόσια ταμεία. Στο σχεδόν τετράμινο, παρά 10 μέρες της δικής μας διακυβέρνησης, το πρωτογενές πλεώνασμα έφτασε τα 2.164.000.000 ευρώ έναντι αντίστοιχου πλεονάσματος 1.046.000.000 την ίδια περίοδο το 2014 και έναντι πρόβλεψης για πρωτογενές έλλειμμα 287.000.000 ευρώ για το πρώτο τετράμινο του 2015. Μόνο τον Απρίλιο αυξήσαμε τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού κατά 15,3% έναντι του μηνιαίου στόχου. Και έτσι όχι μόνο
αποφύγαμε το προμελετημένο από την προηγούμενη κυβέρνηση κράχ τον περασμένο Φλεβάρι, αλλά ανταποκριθήκαμε χωρίς διακινδύνευση στην αποπληρωμή όλων των εσωτερικών και εξωτερικών υποχρεώσεων της χώρας, παρά το γεγονός ότι η δανειακή δόση έχει να εκταμιευθεί από τους δανειστές μας από τον Αύγουστο του 2014. Και θέλω να διαβεβαιώσω, δεν υφίσταται κανένας κίνδυνος για τους μισθούς και τις συντάξεις. Εδώ όμως υπάρχει ένα μείζον, ηθικό θα έλεγα ζήτημα. Η συμφωνία πρέπει να κλείσει, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Και η προϋπόθεση για να κλείσει είναι να είναι έντιμη και αμοιβαία επωφελής. Δεν μπορεί όμως κάποιοι να έχουν στο βάθος του μυαλού τους την ιδέα ότι όσο κυλάει ο χρόνος θα δοκιμάζονται οι αντοχές της ελληνικής πλευράς και θα ξεθοριάζουν οι κόκκινες γραμμές της. Εάν το έχουν αυτό κάποιοι στο μυαλό τους, καλό θα ήταν να το ξεχάσουν. Γιατί αυτή η επιλογή θα φέρει τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα. Από τον Αύγουστο του 2014, όπως σας είπα, έχει η χώρα να λάβει εκταμίευση δόσης. Έχουμε να λάβουμε αυτή την περιβόητη δόση των 7,2 δισεκατομμυρίων από τους δανειστές μας, σύμφωνα με το ισχύον χρηματοδοτικό δανειοδοτικό πρόγραμμα. Μεταξύ των οποίων και το 1,9 δισεκατομμύρια που είναι τα κέρδη των κεντρικών τραπεζών από τα ελληνικά ομόλογα και το 1,2 δισεκατομμύρια το ομόλογο που πληρώθηκε, ομολόγων που πληρώθηκαν από χρήματα του ελληνικού λαού, από τον ελληνικό προϋπολογισμό και μεταφέρθηκε από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στον μηχανισμό, στον ESM. Το ίδιο χρονικό διάστημα όμως που διαπραγματευόμαστε και διεκδικούμε τα 7,2. Το ίδιο χρονικό διάστημα, ενώ στερούμαστε χρήματα που δικαιούμαστε, έχουμε αποπληρώσει από τον Αύγουστο δηλαδή του 2014 ως σήμερα στους ίδιους θεσμούς δόσεις ύψους 17,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Όποιος αυτό το θεωρεί νόμιμο, δεν θα τον παρεξηγήσω. Θα ισχυριστεί ότι σε αυτές τις περιπτώσεις νόμος είναι το δίκαιο του δανειστή. Όποιος όμως το θεωρήσει ηθικό, σίγουρα δεν θα είναι αμερόληπτος. Κυρίες και κύριοι, είναι αρκετοί εκείνοι που ασκούν κριτική στη νέα κυβέρνηση. Είναι αρκετοί αυτοί που λένε ότι παρά το σύντομο χρονικό διάστημα έχουμε ξεχάσει τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις. Έχουμε αποσύρει το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Αντί απάντησης, επιτρέψτε μου να συνοψίσω τι έχει κάνει η κυβέρνησή μας τις πρώτες 100 μέρες, ώστε τα γεγονότα να μιλήσουν από μόνα τους. Συγκεκριμένα λοιπόν, μέσα στις 100 πρώτες μέρες η κυβέρνηση έκανε το πρώτο βήμα για την αναχέτηση της ανθρωπιστικής κρίσης με το πρώτο νομοσχέδιο που ψήφισε η Νέα Βουλή. Το πρόγραμμα υλοποιείται συνεχώς διευρυνόμενο στη διατροφή, στην στέγαση, στο ηλεκτρικό ρεύμα και ήδη ανακουφίζει χιλιάδες οικογένειες που έχουν άμεση ανάγκη. Μέσα στις πρώτες 100 μέρες η κυβέρνηση πήρε άμεσα μέτρα για την επανεκκίνηση της οικονομίας και την αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης. Οι 100 δόσεις για την αποπληρωμή των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων των πολιτών είναι ήδη σε εξέλιξη και έχουν δώσει τη δυνατότητα σε εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις να ρυθμίσουν τα χρέη τους, παίρνοντας φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, ενώ έχει δώσει τη δυνατότητα σε χιλιάδες νοικοκυριά να ξεφύγουν από τον ασφιχτικό κλοιό της υπερχρέωσης. Την ίδια στιγμή με το μέτρο αυτό, τα δημόσια ταμεία δέχονται αναγκαίες ενέσεις ρευστότητας. Μέχρι τις 11 Μάη, δηλαδή μέσα σε 24 μέρες, έχουν ετηθεί ρύθμιση από τις εφορίες της χώρας περίπου 380.000 οφειλέτες.
Το συνολικό ποσό των ρυθμιζόμενων οφειλών ανέρχεται στα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, μέχρι τις 12 Μαΐου είχαν ρυθμίσει τις οφειλές τους στα ασφαλιστικά ταμεία περίπου 144.000 ασφαλισμένοι, με συνολικό ποσό ρυθμιζόμενων οφειλών περίπου τα 3,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Αξίζει πράγματι να συγκρίνει κάποιος τα ποσά που έχουν ρυθμιστεί με τον νόμο που ψηφίσαμε στη Βουλή, δηλαδή τη συμμετοχή των φορολογουμένων και των ασφαλισμένων με τα αντίστοιχα ποσά και την περιορισμένη συμμετοχή των πολιτών στις ρυθμίσεις της προηγούμενης κυβέρνησης, για να ξεχωρίσει την πραγματική ανάσα από την κρυμμένη παγίδα. Μέσα στις πρώτες 100 μέρες η κυβέρνηση ψήφισε διάταξη, ψηφίσαμε διάταξη και εκδόθηκε η υπουργική απόφαση για την καταπολέμηση των τριγωνικών συναλλαγών που βάζει τέλος σε μια από τις πλέον διαδεδομένες τεχνικές φοροδιαφυγής. Επιπλέον, ψηφίστηκε ο πρώτος νόμος για τον εκδημοκρατισμό της δημόσιας διοίκησης, με τον οποίο μεταξύ άλλων αποκαθίστανται μερικές από τις κατάφορες αδικίες της μνημονιακής περίοδου, όπως η απόλυση των καθαριστριών του Υπουργείου Οικονομικών, των σχολικών φυλάκων και άλλων δημόσιων υπαλλήλων. Μέσα στις πρώτες 100 μέρες ξεκίνησε και προχωρά το πρόγραμμα για την ανάκτηση της εργασίας και μέσω των χρημάτων που αποδεσμεύονται από την πρωτοβουλία που μετά την συνάντησή μας ανακοίνωσε ο ίδιος ο πρόεδρος Γιούνκερ στις Βρυξέλλες για την εκταμείευση κονδυλίων από τρέχοντα προγράμματα συνολικού ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στο 2015. Έχουμε βεβαίως δυσκολίες στο θέμα αυτό, καθώς τα προγράμματα που είχαν σχεδιαστεί ήταν σε λάθος κατεύθυνση και είναι αδύνατο σήμερα να ανακληθούν. Αλλά ακόμα και έτσι πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να τα μετασχηματίσουμε ώστε να προσανατολιστούν ορθά μαζί με όσα ήδη σχεδιάζουμε για το δεύτερο εξάμηνο του 2015. Μέσα στις πρώτες 100 μέρες ψηφίστηκε επίσης ο νόμος για την επαναλειτουργία της ΕΡΤ, που αποτελεί συμβολικό ορόσημο. Δημιουργήσαμε τις προϋποθέσεις για μια νέα δημόσια ραδιοφωνία και τηλεόραση απαλλαγμένη από τον κομματισμό, το ρουσφέτη, αλλά και από την σπατάλη του παρελθόντος. Ένα δημόσιο φορέα ενημέρωσης που θα αντικατοπτρίζει το νέο δημόσιο ήθος και τη δημοκρατική πολιτική κουλτούρα της νέας διακυβέρνησης. Μέσα στις πρώτες 100 μέρες προχωρήσαμε επίσης τον καταλογισμό των οφειλωμένων των τηλεοπτικών σταθμών που εκκρεμούσαν εδώ και χρόνια, για λόγους μάλλον αδιευκρίνιστους ή ενδεχομένως απολύτως διευκρινισμένους. Ενώ το σχέδιο νόμου για την αδειοδότησή τους βρίσκεται σε τελικό στάδιο. Μέσα στις πρώτες 100 μέρες ξεκινήσαμε τη διαβούλευση με τους κοινωνικούς φορείς, τους κοινωνικούς εταίρους και τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας, τον ILO, προκειμένου σύντομα, πολύ σύντομα, τους επόμενους μήνες, να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή νομοσχέδιο για την αποκατάσταση του ευρωπαϊκού και εκτιμένου στις εργασιακές σχέσεις, την επαναφορά δηλαδή των συλλογικών διαπραγματεύσεων, της μετενέργειας και την σταδιακή επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ. Και είναι εξαιρετικά ευτυχής η συγκυρία σήμερα, μετά τη συνάντηση του Υπουργού Εργασίας, του Πάνου του Σκουρλέτη, με τον Γενικό Διευθυντή του ILO, του Guy Ryder. Μετά από αυτή τη συνάντηση, ο οργανισμός προέβη σε ανακοίνωση που χαιρετίζει τις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης και των κοινωνικών εταίρων για την προώθηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και την βελτίωση της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα. Μέσα σε αυτές τις 100 μέρες, επίσης, άρχισε το έργο της η Εξεταστική Επιτροπή για τα Μνημόνια. Τέθηκε για πρώτη φορά επίσημα στο ανώτατο δυνατό επίπεδο η εθνική απέτηση των γερμανικών επανορθώσεων και του κατοχικού δανείου. Εκλήθησαν επίσης για πρώτη φορά
να πληρώσουν και να καθαρίσουν τις εκκρεμίσεις τους φορολογικές υποθέσεις ύποπτη για τέλεση φοροδιαφυγής από την περιβόητη λίστα Λαγκάρτ, ενώ συνεχίζονται εξονυχιστικά έλεγχοι και για άλλες περιπτώσεις. Ενώ στις πρώτες 100 μέρες επίσης εξετάζονται από ειδικές ομάδες εργασίας άλλες αμαρτωλές περιπτώσεις, αμαρτωλές δημόσιες συμβάσεις του παρελθόντος, όπως η καταχρηστική σύμβαση εξοδικαστικού συμβιβασμού του ελληνικού δημοσίου με την εταιρεία Siemens. Κυρίες και κύριοι, αυτά είναι μερικά από τα πρώτα δείγματα γραφής της τιτάνιας προσπάθειας που έχουμε ξεκινήσει για την οριστική ρήξη με το φαύλο παρελθόν και ταυτόχρονα την αναδιανομή πόρων και ισχύως από την διαπλεκόμενη και φοροδιαφεύγουσα οικονομική ολιγαρχία στην μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία που μας εμπιστεύεται και προσβλέπει στην προσπάθειά μας. Και θέλω να σας πω πρώτον ότι είμαστε ακόμα στην αρχή, δεύτερον ότι όλα αυτά τα κάναμε, ενώ πρέπει να παραδεχτώ τον περισσότερο προσωπικό μου τουλάχιστον χρόνο εργασίας τον κατατρώει η διαπραγμάτευση. Ελπίζω να μην συμβαίνει αυτό σε όλα τα Υπουργεία, όμως μια κυβέρνηση η οποία πρέπει πρωτίστως αυτό τον κόμπο να λύσει, αντιλαμβάνεστε ότι έχει λιγότερες δυνατότητες να παράξει έργο. Παρ' όλα αυτά όμως κάναμε πολλά, είμαστε στην αρχή, θα μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερα. Είμαστε στην αρχή, προχωράμε, δεν ξεχνάμε, προχωράμε εγκαταλείποντας στη χρόνη του σκόνου, στη σκόνη του χρόνου, με συγχωρείτε, τις δυνάμεις του χθες, τις δυνάμεις της διαπλοκής, αλλά ταυτόχρονα προσπαθούμε να εγκαταλείψουμε στη σκόνη του χρόνου και τις μεγάλες ανισότητες, την φτώχεια, την εξάρτηση, τη δυστυχία που αυτά τα 4 χρόνια πολλαπλασιάστηκε στην πατρίδα μας. Επιτρέψτε μου όμως αυτό το σημείο και κλείνοντας να επικεντρώσω στα θέματα της διαπραγμάτευσης. Όπως σας είπα, διαπραγματευόμαστε σκληρά αυτούς τους 3 μήνες. Διαπραγματευόμαστε για το λαό μας, διαπραγματευόμαστε για τη χώρα μας, διαπραγματευόμαστε όμως και για την Ευρώπη. Διότι η κατάληξη αυτής της διαπραγμάτευσης θα σηματοδοτήσει το ποια θα είναι η πορεία της Ευρώπης συνολικά το επόμενο διάστημα. Αν θα συνεχιστεί αυτή η στρατηγική της δημοσιονομικής πειθαρχίας, της τιμωρίας, ή θα ανοίξουν δρόμοι ανάπτυξης και επιστροφής της δημοκρατίας στην Ευρώπη. Τις πρώτες μέρες της διαπραγμάτευσης αντιμετωπίσαμε την κεκτημένη ταχύτητα του μνημονίου. Βρεθήκαμε μπροστά στην απέτηση για ολοκλήρωση της 5ης αξιολόγησης του προηγούμενου προγράμματος και μπροστά στην απέτηση για την εφαρμογή των δεσμεύσεων που είχε αναλάβει η προηγούμενη κυβέρνηση με το περιβόητο πια email Χαρδούβελη. Απαιτήσαμε όμως από τους εταίρους μας τον διπλό σεβασμό στους κανόνες της Ευρώπης από τη μια πλευρά, αλλά και στην αρχή της λαϊκής κυριαρχίας, της δημοκρατίας που αποτελεί θεμέλιο λίθο στη δημοκρατική οργάνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διεκδικήσαμε και πετύχαμε την απόφαση του Eurogroup της 20ης Φλεβάρη μετά από 3 αποτυχημένες συνεδριάσεις. Πετύχαμε δηλαδή την μετατόπιση των δανειστών στα επίσημα κείμενα από το μνημόνιο και την 5η αξιολόγηση στην αναζήτηση κοινού εδάφους στη βάση δικών μας προτάσεων. Αυτή την απόφαση εμείς τη σεβόμαστε και θεωρούμε ότι αυτό είναι το πλαίσιο της συζήτησης. Αλλά για να υπάρξει αμοιβαία επωφελή συμφωνία λύσης και όχι συμφωνία επανάληψης αδιεξόδων, θα πρέπει και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να θυμούνται και να σέβονται αυτή την απόφαση. Η διαρκής απέτηση για ισοδύναμα μέτρα μνημονιακής λογικής, όπως και η διαρκής αιτίαση
για την αυτονόητη υπαναχώρηση από τα συμφωνηθέντα με την προηγούμενη κυβέρνηση δεν βοηθούν την εξελισσόμενη διαπραγματευτική διαδικασία. Εμείς, η ελληνική κυβέρνηση, συνεχίζουμε να διαπραγματευόμαστε για την επίτευξη μιας έντιμη, οικονομικά και κοινωνικά βιώσιμη συμφωνίας με τους εταίρους. Μια συμφωνίας που θα τερματίζει τη λιτότητα, θα αποκαθιστά τη ρευστότητα στην πραγματική οικονομία και θα ανοίγει προοπτική αναπτυξιακή για τη χώρα. Αυτό, κυρίες και κύριοι, προϋποθέτει τα εξής τέσσερα σημεία. Πρώτον, προϋποθέτει χαμηλά πρωτογενή πλεονάσματα ως στόχους, κυρίως για τα δύο πρώτα χρόνια, φέτος και το 2016, ώστε να διασπάσουμε το μηχανισμό αναπαραγωγής της λιτότητας και να ανακτήσουμε τον αναγκαίο δημοσιονομικό χώρο. Προϋποθέτει δεύτερον να μην έχουμε υποχρεώσεις, δεσμεύσεις για νέες περικοπές. Καμία νέα περικοπή σε μισθούς και συντάξεις. Σε μέτρα δηλαδή που θα εντείνουν την κοινωνική ανισότητα και θα ξαναφέρουν την οικονομία στο σπιράλ της ύφεσης. Τρίτον, προϋποθέτει την αναγκαία αναδιάρθρωση του δημόσιου χρέους, ώστε να μπει τέλος στον φαύλο κύκλο της τελευταίας πενταετίας, όπου η χώρα αναγκάζεται διαρκώς να παίρνει καινούρια δάνεια προκειμένου να ξεπληρώνει τα προηγούμενα. Και τέταρτον, προϋποθέτει ένα ισχυρό πακέτο, ένα ισχυρό πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων, συντονισμένη χρηματοδότηση επενδύσεων, ιδίως στις υποδομές και στις νέες τεχνολογίες. Σε αυτή τη φάση, αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, φαίνεται πως έχει βρεθεί κοινό έδαφος με τους θεσμούς σε μια σειρά ζητήματα και αυτό μας κάνει να αισιοδοξούμε ότι είμαστε πραγματικά πολύ κοντά σε μια συμφωνία. Έχει βρεθεί κοινό έδαφος σε ζητήματα όπως είναι οι δημοσιονομικοί στόχοι, οι οριακές αλλαγές στο ΦΠΑ που πρέπει να λειτουργούν αναδιανεμητικά προς όφελος των κατώτερων στρωμάτων, αλλά και σε θεσμικές αλλαγές για την ενίσχυση του φοροεισπρακτικού μηχανισμού και σε μια σειρά από άλλα ζητήματα. Την ίδια στιγμή παραμένουν βεβαίως ανοιχτά θέματα. Κάποιοι στους θεσμούς επιμένουν σε προτάσεις για αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο που ορίζει την λειτουργία της ήδη απορυθμισμένης αγοράς εργασίας. Οι αλλαγές αυτές δεν μπορεί να γίνουν αποδεκτές. Το οξύμορο είναι ότι οι ίδιες δυνάμεις την ίδια στιγμή θέτουν και θέμα για τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος, επιμένοντας στα μνημονιακά προαπαιτούμενα των περικοπών, ίσως ξεχνώντας ότι μία από τις βασικότερες αιτίες της αδυναμίας του ασφαλιστικού μας συστήματος σήμερα είναι το περιβόητο PSI, το κούρεμα δηλαδή των ασφαλιστικών ταμείων με δικές τους επιλογές, αλλά φυσικά και η τεράστια ανεργία ως απότοκο της αυτοτροφοδοτούμενης κρίσης των τελευταίων ετών. Τις επόμενες ημέρες όμως πρέπει να δουλέψουμε σκληρά ώστε να οικοδομηθεί η αναγκαία συναντήληψη σε ό,τι αφορά τα πραγματικά μεγέθη του ασφαλιστικού συστήματος και να διασφαλίσουμε τουλάχιστον ότι όποιες προτάσεις και εκτιμήσεις δεν θα βασίζονται σε λαθασμένη εικόνα της οικονομικής κατάστασης και σε λανθασμένη εικόνα των ασφαλιστικών ταμείων. Σε κάθε περίπτωση θέλω από αυτό εδώ το βήμα να διαβεβαιώσω τον ελληνικό λαό ότι δεν υπάρχει δυνατότητα και πιθανότητα η ελληνική κυβέρνηση να υποχωρήσει στο θέμα των μισθών και των συντάξεων. Αρκετά δεινοπάθησαν στην πατρίδα μας μισθωτοί και συνταξιούχοι. Τώρα έχει έρθει η ώρα της αναδιανομής, τώρα έχει έρθει η ώρα της δίκης μοιρασιάς των βαρών. Τώρα έχει η ώρα να πληρώσουν και αυτοί που μέχρι τώρα δεν πλήρωνε. Κυρίες και κύριοι, διαπραγματευόμαστε με επιμονή και αποφασιστικότητα για μία και ενιαία συμφωνία
με ενιαία προαπαιτούμενα που θα διασφαλίζει την ανάπτυξη και την έξοδο της Ελλάδας στις αγορές σε σύντομο χρονικό διάστημα. Γιατί αυτό που επιδιώκουμε εμείς δεν είναι απλά και μόνο μια συμφωνία, αλλά λύση. Λύση στο πρόβλημα. Αυτό είναι το σχέδιο που συζητάμε. Δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα από τον ελληνικό λαό. Είμαστε ειλικρινείς. Δεν μπλοφάρουμε. Έχουμε συγκεκριμένους στόχους. Αυτό είναι το σχέδιο που συζητάμε. Οτιδήποτε άλλο θα αποτελεί επανάληψη αδιεξόδων και εσχεμένων λαθών, τα οποία κάποιοι από τους θεσμούς έχουν ούτως ή άλλως παραδεχθεί δημοσίως στο παρελθόν. Σας θυμίζω τη συζήτηση για τους πολλαπλασιαστές, στο πλαίσιο τότε μιας προσπάθειας να μειωθούν οι κοινωνικές αντιδράσεις. Αλλά η δημόσια παραδοχή, για να είναι αξιόπιστη, θα πρέπει να αποτυπώνεται στην πράξη και όχι στα λόγια. Το διαπραγματευτικό σχέδιο της κυβέρνησής μας, φίλες και φίλοι, θέλω να ομολογήσω, δεν είναι ούτε ριζοσπαστικό, ούτε τολμηρό, ούτε επιθετικό. Το διαπραγματευτικό σχέδιο της κυβέρνησής μας είναι απλά ρεαλιστικό και βιώσιμο. Καλούμε λοιπόν και την άλλη πλευρά, μετά από 5 συνεχόμενα χρόνια μη ρεαλιστικών στόχων και συνεχών αποτυχιών, καλούμε και την άλλη πλευρά επιτέλους να προσχωρήσει στο ρεαλισμό. Καλούμε τέλος και σε συστράτευση όλες και όλους εσάς. Ιδίως τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία που μας εμπιστεύεται και για τα συμφέροντα και τις προσδοκίες στις οποίες εργαζόμαστε καθημερινά. Όλοι μαζί μπορούμε όχι μόνο να υπερασπιστούμε τις εθνικές γραμμές διαπραγμάτευσης, αλλά και να οικοδομήσουμε την επόμενη μέρα μιας δίκαιης κοινωνίας και μιας ανορθωμένης και αναπτυσσόμενης οικονομίας. Διότι η πατρίδα μας έχει ανεξάντλητες παραγωγικές δυνατότητες, τις οποίες οφείλουμε να αξιοποιήσουμε για να βγούμε από την κρίση με αξιοπρέπεια, το κεφάλι ψηλά και με πολλή δουλειά. Σας ευχαριστώ θερμά.